Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που από τη Δημοφέλεια ανακοινώνουμε πολλές δράσεις, είτε πολιτιστικού περιεχομένου είτε αθλητικού περιεχομένου, που αναδεικνύουν την πόλη της Καβάλας. Αν θυμάστε, στην τελευταία συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής, που είχα αναφέρει μία σειρά εκδηλώσεων σημαντικών που πρόκειται να γίνουν στην Καβάλα, είχα ήδη ανακοινώσει επιγραμματικά την διοργάνωση του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Παλεμάχων Καλαθοσφαίρισης τις ημερομηνίες 27, 28 και 29 Μαΐου. Σήμερα λοιπόν επίσημα ανακοινώνουμε το συγκεκριμένο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο το συνδιοργανώνουμε με το Σύλλογο Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Καβάλας. Και δίπλα μου, στα δεξιά μου, έχω τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Παναγιώτη Παπα-Νικολάου. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων θέλουμε οι βετεράνοι Ελλάδος να το διεξαγάγουμε σε πανελλήνια φάση, δηλαδή να γίνεται ένα πρωτάθλημα όλο τον χρόνο. Μέχρι να γίνει αυτό, μας έγινε και το λέω τώρα, το καταθέτω εδώ η πρόταση, έτσι όπως το διοργανώνουμε και φαίνεται με επιτυχία εμείς εδώ στην Καβάλα, να το πάρουμε μόνιμα εμείς εδώ μέχρι να γίνει πανελλήνιο. Δηλαδή η Καβάλα να φιλοξενεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων μόνιμα, να το ανοίξει σε χρονικό ορίζοντα και να δεχθεί περισσότερες ομάδες. Θα θέλω να πω εδώ ότι οι συμμετέχοντες πληρώνουν σχεδόν το σύνολο των εξόδων. Ήδη υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη, και έχουν δηλώσει συμμετοχή πολλές ομάδες από όλη την Ελλάδα. Να σας πω ότι εχθές μας δήλωσε συμμετοχή ομάδα και από τη Σύρο, που καταλαβαίνετε και είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να βλέπουμε ότι στο συγκεκριμένο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δείχνουν ενδιαφέρον και συμμετέχουν ομάδες από όλη την Ελλάδα. Και βέβαια το σημαντικό επιπλέον είναι ότι είναι τριήμερο, που σημαίνει ότι, και ήδη το βλέπουμε αυτό από τις συμμετοχές, δεν θα έρθουν να επισκεφτούν την Καβάλα μόνο οι αθλητές που θα λάβουν μέρος, αλλά σκέφτονται και από ό,τι φαίνεται θα έρθουν με τις οικογένειές τους, που σημαίνει δηλαδή ότι τέλη Μαΐου θα υπάρχει και μία αυξημένη συμμετοχή στα ξενοδοχεία της περιοχής μας, και όχι μόνο στα ξενοδοχεία, γιατί όταν έχουμε επισκέπτες, ο τουρισμός, υπάρχει αύξηση επισκεψιμότητας και στα μαγαζιά, και γενικά θα υπάρχει, ευελπιστούμε να υπάρχει, και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Εμείς παίρνουμε τον αθλητή και τον πρωταθλητή που έχει σταματήσει από το χέρι και το συνεχίζουμε να είναι αθλητής, του βάζουμε ξανά τη φόρμα και τα παπούτσια μέχρι όσο αντέχει. Αυτό είναι ο βετερανισμός.